Στην κυκλοφορία παραδόθηκαν, κυρίες και κύριοι, χθες τα πρώτα 14 χιλιόμετρα του νότιου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που παρακάμπτει την πόλη της Λαμίας, συνδέοντάς την με το Καρπενήσι. Για να ολοκληρωθεί αυτό το μέρος του έργου, χρειάστηκαν 16 ολόκληρα χρόνια, ενώ ολόκληρο το νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2022. Παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τα πρώτα 14 χιλιόμετρα από τα 32 συνολικά του νοτίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65 που συνδέουν την Λαμία με τον κόμβο Καρπενησίου. Μεγάλοι κερδισμένοι όσοι ταξιδεύουν από και προς Καρπενήσι και Μακρακόμη. Αποτελεί έργο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, αφού μηδενίζει την απομόνωση κρίσιμων περιοχών του ελλαδικού χώρου, φέρνοντάς τες με ασφάλεια και ταχύτητα στον υπόλοιπο χώρο. Χρειάστηκαν 16 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, αφού η πρώτη σύμβαση υπεγράφει το 2005. Συνολικά το νότιο τμήμα του Ε65 αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στο τέλος του 2022, για να ακολουθήσουν το 2024 και τα 70 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος. Είναι όμως σημαντικό και για τη Λαμία, διότι αποφεύγεται η διαμπερής κίνηση μέσα στη πόλη για πολλούς οδηγούς που οδηγούν προς και από τις πόλεις της Λαμίας.